Κυρία Καμίτση μου, καλημέρα. Καλημέρα. Θα τα βρείτε? Ελπίζουμε, ναι. Ελπίζετε, ναι. Πώς πάτε σε αυτή την συνάντηση, έχοντας ως στόχο τι, κυρία Καμίτση, εσείς? Σε αυτή τη συνάντηση θα παρευρεθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, έτσι, εκ μέρους του Οργανισμού. Οπότε η προσπάθεια είναι εδώ να βρεθεί μια συνεννόηση, να γίνει μια συνεργασία δηλαδή με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε να συμφωνηθεί στο ποσά αυτά που υπάρχουν από τις δύο πλευρές για συμψηφισμό. Μάλιστα. Οπότε η προσπάθεια να γίνει μια συζήτηση και πιστεύουμε θα μπορέσει να βρεθεί λύση, επειδή υπάρχει η πρόθεση συνεργασίας και συνεννόησης και από το Υπουργείο Οικονομικών, εξ όσων έχουμε αντιληφθεί, και από το Υπουργείο Υγείας και από πλευράς του οργανισμού. Μάλιστα. Δεν μπορώ να προκαταλάβω τι θα συμβεί. Σίγουρα όχι. Και εμείς βασιζόμαστε πάνω σε αυτά που είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες να διαδραματίζονται και στην Βουλή, αλλά και σε δηλώσεις που έγιναν και από τον Υπουργό Οικονομικών και από εκπροσώπους του ΟΑΗ, βεβαίως, που τους είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή. Έχοντας ως επικεφαλίδα αυτά τα 150 εκατομμύρια, έχοντας κάποιες υπηρεσίες που είναι στο Υπουργείο Υγείας. Είναι σαν να πληρώνουν οι πολίτες δύο γεσί. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν, αντιλαμβανόμαστε όλοι. Από εκεί και πέρα θέλω λίγο να έρθουμε. Έχουν δοθεί στους προσωπικούς ιατρούς κάποιες νέες οδηγίες ό,τι αφορά τα παραπεμπτικά? Αυτό έχω υπόψη μου. Ακριβώς, ναι. Τι αφορούν? Να σας πω, η πρόθεσή μας είναι τον Ιούνιο του 2022, όταν θα ανανεωθούν πλέον τα συμβόλαια των προσωπικών γιατρών, ναι. Που άρχισαν από το 2019. Ανανεώνονται τα συμβόλαια τον Ιούνιο και θέλουμε και έχουμε ενημερώσει τους γιατρούς. Θέλουμε να εισάξουμε την αμοιβή στη βάση του 70-30, δηλαδή να μην πληρώνονται αποκλειστικά πλέον μόνο με κατακεφαλή αμοιβή οι γιατροί και να εισαχθούν ποιοτικά κριτήρια και δείχτες απόδοσης στην αμοιβή τους. Δηλαδή αυτοί οι γιατροί, οι προσωπικοί γιατροί που προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες, κάποιες συγκεκριμένες που τις συζητάμε μαζί τους και που συμπεριφέρονται σωστά και έχουν καλή απόδοση σε σχέση με κάποιους δείχτες που θα βάλουμε, τότε θα αμείβονται επιπρόσθετα. Θα αμείβονται με αυτόν το 30%, ας πούμε. Έχουμε βρει τη φόρμουλα για το ποιος θα ελέγχει και πώς θα ελέγχονται οι προσωπικοί γιατροί και με βάση ποιων κριτηρίων? Γιατί ήταν και αυτό ένα κενό που είχε διαπιστωθεί από κάποια άλλα μέρη τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή, ποιος θα ελέγχει, πώς θα ελέγχει? Είναι πολλές οι πτυχές. Γι' αυτό το 70-30 που θα βάλουμε αυτά τα νέα κριτήρια θα ελέγχονται από τον οργανισμό με διάφορες μεθόδους αναλόγως της υπηρεσίας. Δηλαδή, θα πρέπει να στέλνουν κάποια στοιχεία γιατί ότι έχουν π.χ. παρέχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία και έχουν πάρει κάποιους στόχους που έχει θέσει ο οργανισμός. Όταν θα μας καταθέτουν αυτά τα στοιχεία, τότε θα αμείβονται. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι μια πτυχή. Και αυτό που έγινε τελευταία αρχές αυτής της εβδομάδας, που στείλαμε ενημέρωση στους γιατρούς, πριν τον Ιούνιο του 2022 πρέπει να εφαρμοστούν αυτά, που είναι υποσυζήτηση ακόμα με τους γιατρούς, θα εφαρμόσουμε σε σκιώδη βάση ένα δείχτη απόδοσης, δηλαδή τη συμπεριφορά των γιατρών σε σχέση με τα παραπεμπτικά που εκδίδουν στους ειδικούς γιατρούς. Έχουμε βάλει κάποια επιθυμητά όρια, κάποια benchmarks, δηλαδή κάποια σημεία αναφοράς για τους γιατρούς. Τους τα έχουμε στείλει και τους έχουμε πει ότι θα μετρούμε την απόδοση τους κάθε μήνα σε σχέση με αυτά τα benchmarks που έχει θέσει ο οργανισμός, αυτά τα επιθυμητά όρια συμπεριφοράς, και θα τους λέμε πώς θα αμείβονταν σε σκιώδη αποζημίωση. Δηλαδή δεν τίθεται σε κανονική πραγματική εφαρμογή σήμερα. Θα τους πούμε πώς θα αμείβονταν σε περίπτωση που εφαρμοστεί αυτός ο δείκτης, τι επιπρόσθετα λεφτά θα έπαιρναν και πόσον θα μειωνόταν η κατακεφαλή αμοιβή τους και τι λεφτά θα έπαιρναν από αυτήν την ορθή συμπεριφορά του σε σχέση με αυτόν τον δείκτη. Ναι. Το δοκιμάζουμε βασικά αυτόν τον δείκτη πριν τον Ιούνιο του 2022 για να δούμε πώς δουλεύει, να έχουμε τα σχόλια των γιατρών, να κάνουμε τυχόν προσαρμογές κτλ. Έχετε μέχρι στιγμή σχόλια που να σας λένε ότι εντάξει, θα πρέπει να το βλέπουμε όμως και λίγο ιατρικά το κομμάτι? Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι βάση κλίμακας, βάση μιας εξέτασης. Από εκεί και πέρα, σίγουρα δεν είπαμε ποτέ ότι όλοι οι γιατροί καταχράζονται το σύστημα και αυτούς που καταχράζονται θα πρέπει εσείς να κρίνετε τις ποινές που θα τους επιβάλλετε. Από εκεί και πέρα, να μην, θα το πω σε εισαγωγικά, κόψουμε τα πόδια των γιατρών να φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί θα πρέπει να και να και να. Το έχετε, ναι, αυτό?
Ναι, βεβαίως. Εμείς δεν έχουμε πει ότι καταχθούνται όλοι οι γιατροί το σύστημα δεν συμπεριφέρονται ναι, σωστά. Ναι, ναι. Ξέρουμε ότι είναι υποπίεση πολλές φορές. Γι' αυτό θέλαμε να τους βάλουμε ποια θεωρούμε τα επιθυμητά όρια συμπεριφοράς. Αυτοί που τα ξεπερνούν, δεν λέμε ότι θα τους, ότι κατά ανάγκη καταχθούν το σύστημα. Θα αξιολογούμε μετά. Έχουμε κάποιους auditors εμπειρογνώμονες που κάνουν και μια ποιοτική ανάλυση των παραπεμπτικών και βλέπουν ότι κάποιος μπορεί να βγάζει πολλά παραπεμπτικά, αλλά μπορεί να αιτιολογούνται όλα και να χρειάζονταν. Οπότε θα γίνεται και αυτή η ποιοτική αξιολόγηση. Και μετά, σαν τρίτο στάδιο, αν δούμε ότι η συμπεριφορά δεν αιτιολογείται κτλ., τότε θα παίρνει άλλο δρόμο. Ο οργανισμός θα πρέπει να λαμβάνει κάποια πιο αυστηρά μέτρα. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε την εξέλιξη και τη σημερινή τη συνάντηση, βεβαίως. Να είστε καλά, κυρία Καμίτσι μου. Καλή συνέχεια. Να σας ευχηθώ. Επίσης, ευχαριστώ. Και εμείς να πάμε να δούμε πώς.